Βέβαια, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για όσα είπε ο κύριος Υπουργός προηγουμένως, ότι καλύτερο εκπρόσωπο ο ΣΕΒ δεν θα μπορούσε να είχε από αυτά που, από τον Υπουργό και από αυτά που είπε σήμερα εδώ. Δελτίο τύπου του ΣΕΒ ήταν. Όσον αφορά τις ευέλικτες μορφές, τους μισθούς, τις συνθήκες δουλειάς, αλλά και τη στάση του απέναντι στο εργατικό κίνημα. Θέλει τον κυβερνητικό συνεργαλισμό. Αυτός είναι καλός, όπως μας είπε προηγουμένως, και για τα ναυπηγεία της Ήρου, αλλά αυτό θέλει να ενισχύσει συνολικά με την πολιτική του. Είναι γνωστό ότι οι εργάτες γης δουλεύουν σε όλη την Ελλάδα. Είναι στήριγμα της αγροτικής οικονομίας. Είναι στήριγμα της κτηνοτροφίας. Οι όροι αμοιβής της εργασίας των μεταναστών εργατών γης είναι άθλοι. Αυτοί πρωτίστως διαμορφώνουν τους άθλιους όρους διαμονής και συνθήκων ζωής γενικά. Όλες οι κυβερνήσεις, υλοποιώντας αυτή τη στρατηγική της καπιταλιστικής ανάπτυξης, διαμορφώνουν τις όρους ικανοποίησης των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων για φτηνή εργατική δύναμη και όχι μόνο ανέχονται, αλλά στηρίζουν τις μεσαιωνικές συνθήκες δουλειάς και ζωής τους. Οι εργάτες γης βιώνουν το απάνθρωπο πρόσωπο του εκμεταλλευτικού συστήματος με εικόνες από την δουλοκριτική εποχή. Αυτό το περιβάλλον θέλουν και οι εφοπλιστές. Αυτό προωθεί και η κυβέρνηση με τις αντιεργατικές πολιτικές. Οι εφοπλιστές, οι οποίοι βέβαια επιχείρησαν να αξιοποιήσουν και τη Χρυσή Αυγή σε αυτή τη λογική που ο Υπουργός προηγουμένως μίλαγε για τα ναυπηγεία. Ενίοτε, όταν η αποθροπιά απογειώνεται και δεν μπορεί να αποσιωπηθεί, προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εικόνες που αναδεικνύουν τις άθλιες συνθήκες που εργάζονται και διαβιούν όλοι αυτοί που, όπως είπα, στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Τα παραπήγματα, τα θερμοκήπια είναι οι χώροι διαβίωσης μεγάλης πλειοψηφίας των εργατών γης, χωρίς ακόμα και τις ελάχιστες συνθήκες υγιεινής. Υποχρεώνονται σε δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς διαλύματα, κάτω από όλες τις κλιματολογικές συνθήκες, χωρίς μέτρα προστασίας από τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Η απλήρωτη εργασία κυριαρχεί. Η όποια απέτηση για καταβολή των δουλευμένων αντιμετωπίζεται με την τρομοκρατία των όπλων, όπως πριν λίγες μέρες στο Μαραθώνα, 27 Ιανουαρίου, και με εκβιασμού σε όσους δεν έχουν χαρτιά για αποδοχή της κατάστασης δουλείας που τους επιβάλλουν. Δεν μιλάμε για μεμονωμένο περιστατικό, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση και διάφοροι άλλοι παράγοντες. Η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών εργατών γης εργάζεται και ζει κάτω από αυτές τις συνθήκες, χωρίς δικαιώματα, με χαμηλά μεροκάματα και σε συνθήκες τρομοκρατίας και επιθέσεων, βίας όταν διεκδικούν τα αυτονόητα. Η αθώωση από την ελληνική δικαιοσύνη πριν λίγα χρόνια των ανθρώπων της εργοδοσίας που προχώρησαν σε δολοφονική επίθεση με πυροβολισμούς στους εργάτες γης στη Νέα Μανολάδα, όπλησε το χέρι του εργοδότη και στο Μαραθώνα. Η κατάσταση αυτή είναι γενικευμένη στον αγροτικό τομέα, όπου η κοινή αγροτική πολιτική ξεριζώνει τους μικρομεσαίους αγρότες, συγκεντρώνει τη γη και την παραγωγή σε μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις, επιβάλλοντας απάνθρωπους όρους εργασίας με θύματα τους εργάτες γης και τους αυταπασχολούμενους αγρότες. Σας ερωτάμε, κύριε Υπουργέ, προτιμήσετε να πάρετε μέτρα για τη χορήγηση άδειας παραμονής και εξασφάλιση επαρκών και υγιεινών χώρων διαμονής στους εργάτες μετανάστες γης; Την υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασία με μισθού και δικαιώματα που να ανταποκρίνονται στι ανάγκε του; Πλήρη ιατροφωνική και ασφαλιστή κάλυψη για όλου και μεταφορά των ασφαλιστικών δικαιωμάτων με την υπογραφή διακρατικών συμφωνιών στι χώρε καταγωγή του; Ερωτήματα που θα περιμένουμε την απάντησή σα.